Καλώς ήρθατε. Καλώς τους. Γεια σας. Εδώ λέμε τα δικά μας έτσι πρώτα. Τι να πούμε, έχουμε και το δικό μας το επάγγελμα. Έχει κάποια μυστικά να πεις. Και τι να κάνουμε. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια οικογένεια, είμαστε φίλοι. Τώρα τα λέμε όλα. Ανοιγόμαστε, μιλάμε στα διαλύματα, κάνουμε συζητήσεις. Ανθρώπινο δεν είναι. Ανθρώπινο είναι. Σε όποια δουλειά και αν βρισκόσουν, μία κουβέντα δεν θα πρέπει να την ανταλλάξουμε. Βέβαια. Τα άγχη μας, αυτά που μας στρεσάρουν, όλα αυτά που μπορεί να μας συμβαίνουν και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν λέω μόνο συμφωνώ τα επαγγελματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Και μάλιστα είχαμε και πάρα πολλές απορίες γενικότερα και σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι του μεταβολισμού μας, το πώς θα χάσουμε κιλά, πώς θα προσέξουμε τη διατροφή μας, να οργανωθούμε λίγο, να φτιάξουμε ένα οργανόγραμμα, ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφικού πλάνου, πάντα με τη βοήθεια των ειδικών, πάντα με τη βοήθεια της Diet System Clinic. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα λοιπόν, καλή εβδομάδα, πολύ καλά. Έχουμε ξεκινήσει και εμείς εδώ, έχουμε και τις δικές μας απορίες, κυρία Κιούση, που έχω την αίσθηση ότι είναι απορίες οι οποίες ταυτίζονται και με εκείνες που έχουν οι τηλεθεατές και σίγουρα ιδιαίτερα το κομμάτι του βασικού μεταβολισμού. Που μπαίνοντας στη διαδικασία κάποιος να κάνει μία διατροφή, μία δίαιτα, σίγουρα ακόμη και σε άρθρα μπορεί να πέσει πάνω σε αυτόν, αλλά να μην έχει καταλάβει ούτε τι είναι, ούτε πώς βοηθάει, ούτε τι θερμίδες καίει, ούτε όλες αυτές τις πληροφορίες που κρύβονται πίσω από αυτή τη φράση. Πολύ σωστά. Τώρα είμαστε και στο καλοκαίρι, υπάρχει αγωνία, κάποιοι οργανώνουν τις διακοπές μετά από 1,5 μήνα. Οπότε το ζητούμενο στο να χάσουν κιλά είναι επιτακτικό. Και πάντοτε υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν μπορώ να χάσω γιατί έχω κακό μεταβολισμό ή ότι ο μεταβολισμός μου δεν λειτουργεί σωστά. Είναι λοιπόν μια συζήτηση που έρχεται και πανέρχεται. Οπότε σήμερα θα συζητήσουμε λίγο τι είναι αυτό τελικά που λέμε μεταβολισμός και πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε έτσι ώστε σε μια προσπάθεια το σώμα να ανταποκρίνεται σωστά και το αποτέλεσμα που θα έχουμε να είναι κάτι το οποίο θα έχει διάρκεια στον χρόνο. Και ο μεταβολισμός, συγχωρέστε με που σας διακόπτω, είναι κάτι το οποίο απορυθμίζεται αλλά ρυθμίζεται ξανά και δεν έχει σημασία και τόσο. Ναι, με δυσκολεύεται από ό,τι έχουμε συζητήσει άλλες φορές κάποιος ο οποίος είναι σε μεγαλύτερη ηλικία από κάποιον που είναι, ας πούμε, ο τριαντάρης. Έχουμε στο μυαλό μας ότι από εκεί και έπειτα χάνει δεν χάνει άμα ρυθμίσει τον μεταβολισμό του. Ο 50-60 ζορίζεται. Όμως εδώ έχουμε δει παραδείγματα κλασικά που μας έχετε φέρει η κυρία Κιούση. Που βλέπουμε ανθρώπους στα 60 τους έτη, στα 65, στα 70 και χάνουν από 10, 15, 20 κιλά και μπορεί και περισσότερα. Πολύ σωστά. Τώρα, για να το θέσουμε έτσι μια σωστή βάση. Το σώμα λοιπόν για να διατηρηθεί χρειάζεται ενέργεια. Ο μεταβολισμός λοιπόν είναι συνάθρηση τριών παραγόντων. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που λέμε βασικός μεταβολισμός και αποτελεί το 65 με 70% των θερμίδων που καίει το σώμα μας και είναι στην ουσία η ελάχιστη ενέργεια σε ηρεμία για να αναπνέουμε, να χτυπάει η καρδιά, το σώμα να διατηρεί τη θερμοκρασία του, δηλαδή βασικές λειτουργίες επιβίωσης. Από εκεί και πέρα είναι η σωματική μας δραστηριότητα που υπάρχει μέσα στη μέρα. Και όταν λέμε σωματική δραστηριότητα δεν προϋποθέτει ότι πρέπει να πάμε απαραίτητα σε ένα γυμναστήριο, αλλά οποιαδήποτε λειτουργία. Και το περπάτημα. Και το περπάτημα και οι δουλειές του σπιτιού κτλ. Τελευταία είναι η θερμογένεση, η οποία αποτελεί το 10% των θερμίδων. Και αυτό εξαρτάται και από τις τροφές που καταναλώνουμε. Έχει να κάνει λίγο και με τις κλιματικές συνθήκες, γιατί όταν είμαστε σε ένα ψυχρό περιβάλλον, το σώμα κάνει πιο μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσει τη θερμοκρασία του, οπότε εκεί δαπανάει περισσότερη ενέργεια. Και επίσης επηρεάζεται και από τη λήψη κάποιων φαρμάκων, που δυστυχώς αυτό τις περισσότερες φορές παίζει αρνητικό ρόλο. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τελικά και οι λάθος δίαιτες, οι εξπρές δίαιτες σε ένα μεταβολισμό που έχει αρχίσει και επιβραδύνει, είναι εξαιρετικά αργός. Και όχι μόνο βέβαια η λάθος διατροφή. Γενικά, όταν λέμε ότι ένας μεταβολισμός δεν λειτουργεί σωστά, οι λόγοι που μπορεί να το προκαλέσουν αυτό ποικίλουν. Είναι πολύ σωστό λοιπόν πριν ξεκινήσουμε μια διαδικασία να έχουμε πάρει ένα ιστορικό υγείας. Έχει φανεί ότι άτομα που μπορεί να έχουν σιδηροπενική αναιμία, το παρατηρούμε έτσι πιο συχνά σε νεαρά κορίτσια, δυσκολεύονται στο να χάσουν βάρος. Ο σίδηρος μεταφέρει οξυγόνο στα κύτταρα και βοηθάει γενικότερα τον οργανισμό. Όταν λοιπόν τα επίπεδα σιδήρου είναι χαμηλά, βλέπουμε ότι συνήθως εκεί μπορεί να υπάρχει δυσκολία. Το οποίο όμως άμα το διαγνώσουμε και το αντιμετωπίσουμε, όλα εξελίσσονται θετικά. Επίσης, όταν υπάρχει υποθυρεοειδισμός ή θυρεοειδίτιδα Χασιμότο που ακούμε τώρα τελευταία, πολλοί κόσμος λέει ότι εγώ δεν χάνω βάρος ή παίρνω κιλά γιατί έχω υποθυρεοειδισμό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αν απευθυνθούν στον γιατρό, σε έναν ενδοκρινολόγο και ρυθμίσει τη λειτουργία του θυροειδή αδένα και ακολουθήσει ένα σωστό διατροφικό πρόγραμμα, βλέπουμε ότι κάλλιστα μπορούν να χάσουν κιλά και το σώμα τους να ανταπεξέλθει σε οποιοδήποτε ερέθισμα του δώσουν.
Βέβαια, όπως ανέφερε πριν και ο Λευτέρης, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι οι λάθος δίαιτες. Πολλές φορές, λοιπόν, στην προσπάθεια να δούμε πολύ γρήγορα τη ζυγαριά να κατεβαίνει, ακολουθούμε ακραία διατροφικά σχήματα, πολύ λίγες θερμίδες και αυτό δυστυχώς πολλές φορές ρίχνει τη μυϊκή μας μάζα. Οι μυς, για να συντηρηθούν, είναι ενεργά μεταβολικός ιστός, καταναλώνει περίπου το 90% των θερμίδων που δαπανά το σώμα. Οπότε, αν ακολουθήσουμε ένα διατροφικό πλάνο και ρίξουμε τη μυϊκή μας μάζα, αυτομάτως το σώμα προσαρμόζεται σε πολύ λιγότερες θερμίδες. Είναι λοιπόν λάθος όταν θέλουμε να κάνουμε τέτοια προσπάθεια, να κάνουμε κάτι σπασμωδικά ή κάτι που μας είπαν ή που ακούσαμε ή που είδαμε. Ο ρόλος του ειδικού και η εμπειρία που υπάρχει από τη μεριά της Diet System μπορεί να υποστηρίξει άψογα οποιοδήποτε άνθρωπο, σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται, ακόμα και αν συντρέχουν και λόγοι υγείας, έτσι ώστε με έναν όμορφο τρόπο, με μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή, να μπορέσει να διώξει τα παραπάνω κιλά, να διώξει λίπος από το σώμα του, χωρίς όμως αυτό να έχει αντίκτυπο στο προφίλ της υγείας του ή στη μυϊκή του μάζα. Τώρα, το θέμα είναι ότι όταν ακολουθούμε έτσι ακραία σχήματα, υπάρχει έτσι και μία ανισορροπία όσο αφορά το συναισθηματικό μας κόσμο. Δηλαδή, πολύ συχνά οδηγούμαστε από το ένα άκρο της υπερφαγίας στην ασιτία. Το σώμα όλο αυτό το αντιλαμβάνεται σαν αφανισμό, σαν κίνδυνο. Οπότε και όταν θα πάμε να φάμε την επόμενη φορά, αποθηκεύει λίπος, οπότε κάνει τη διαδικασία πολύ πιο δύσκολη, αλλά και επειδή πολλές φορές με αυτή τη συμπεριφορά τον αναγκάζουμε για να μας δώσει ενέργεια, να μπορέσουμε εμείς μέσα στη μέρα να βγάλουμε τις υποχρεώσεις, σπαταλάει η μυϊκή μάζα για να μας δώσει ενέργεια. Αισθάνεται λοιπόν ότι αυτό μπορεί να το ξανακάνουμε, οπότε όταν πάμε να φάμε, κρίνει και περισσότερη ινσουλίνη, να δεσμεύσει γλυκόζη, να την κρατήσει στα όργανα και στην ουσία να μπορέσει να επιβιώσει. Σωστά. Και οι περισσότεροι δεν έχουν αποκρυπτογραφεί το ρόλο του σώματος και το πώς λειτουργεί έτσι. Τα βασικά. Σωστά. Γι' αυτό συζητήσαμε τα βασικά σήμερα. Με τι είναι να τα καταλαβαίνουμε όλοι τουλάχιστον. Να μιλάμε κάπως την ίδια γλώσσα με τη βοήθειά σας πάντα. Πολύ σωστά. Τώρα, ένας άλλος παράγοντας είναι ότι δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι για λόγους υγείας πρέπει να πάρουν κάποια φορά φαρμακευτική αγωγή, όπως είναι για αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά ή διάφορες άλλες ασθένειες, που δυστυχώς εκεί γίνεται λίγο πιο δύσκολη η διαδικασία, γιατί τα φάρμακα αυτά δυσκεραίνουν την απώλεια, αλλά είναι άκρως απαραίτητα και εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Και από εκεί και πέρα, άλλος λόγος είναι η μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Όταν μέσα στη μέρα δεν υπάρχει έργο, δεν καταναλώνουμε ενέργεια, η διαδικασία της απώλειας γίνεται δυσκολότερη, γιατί όλο αυτό που θα πρέπει να δημιουργήσουμε σαν αρνητικό ισοζύγιο πρέπει να γίνει μέσα από την τροφή και γίνεται λίγο βασανιστικό. Και επίσης μετά δύο άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι, το ένα είναι ο ύπνος, ότι είναι πολύ σημαντικό το να κοιμόμαστε αυτό που λέμε 6-8 ώρες. Είναι σημαντικό ο ύπνος μας να είναι συνεχόμενος και μάλιστα λέγεται ότι μεταξύ 12 με 4 εκρίνεται η αυξητική ορμόνη που και αναγεννά τα κύτταρα, βοηθάει δηλαδή τον οργανισμό να κάνει ανάπλαση, βοηθάει στην λιποδιάλυση και άνθρωποι που μπορεί, ας πούμε, ναι μεν να κοιμούνται πολλές ώρες, αλλά να κοιμούνται πολύ αργά, χάνουν αυτό το στάδιο της αυξητικής ορμόνης και πάει λίγο, δυσκολεύει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και επίσης ένας άλλος παράγοντας που έχουμε αναφέρει αρκετές φορές είναι το στρες. Εκρίνεται η ορμόνη κορτιζόλη, βοηθάει το σώμα και να κρατήσει περισσότερο λίπος, λειτουργεί πιο υποτονικά. Αλλά αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι δεν πρέπει να μας πιάνουν μονές, δεν πρέπει να εγκλωβιζόμαστε στην ιδέα του ιδανικού βάρους, αλλά θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ιδέα του σωστού βάρους, έτσι ώστε και να έχουμε μια ωραία εμφάνιση που όλο αυτό προάγει την ψυχολογία, αλλά πάνω απ' όλα την καλή υγεία, και να θωρακίσουμε το σώμα μας από διάφορες χρόνιες ασθένειες, όπως μπορεί να είναι ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά προβλήματα, η οστεοπόρωση και πολλά άλλα που έχουμε αναφέρει. Νομίζω ότι σας παρακολουθούμε όλοι με προσοχή και με προσήλωση. Είναι πάντα πληροφορίες που μοιράζετε μαζί μας πολύ, πολύ σημαντικές και σπουδαίες. Εγώ το κράτησα αυτό που είπατε με το ιδανικό βάρος. Και όταν λέμε ιδανικό βάρος, σίγουρα εννοούμε το σωστό βάρος που οι ειδικοί ξέρουν πως ο καθένας από εμάς εξατομικευμένα πρέπει να έχει. Και όχι το ιδανικό βάρος που φαντάζεται το δικό μας το μυαλό ή πώς θα ήθελε ιδανικά να είναι. Από τι τώρα εξαρτάται το σωστό
βάρος που θα πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς συγκεκριμένα. Ωραία. Από πού το υπολογίζουμε. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο σίγουρα είναι η ηλικία μας. Mm-hmm. Όπως είπαμε και πριν, όσο μεγαλώνουμε το σώμα καταναλώνει λιγότερες θερμίδες και προσαρμόζεται. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει η φυσική δραστηριότητα που έχουμε μέσα στη μέρα. Και σίγουρα ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το φύλλο. Οι άντρες λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο πιο τυχεροί. Έχουν την τεστοστερόνη που είναι μία ορμόνη που βοηθάει στη λιποδιάλυση. Έχουν περισσότερη μυϊκή μάζα κατασκευαστικά. Το σώμα της γυναίκας προορίζεται για την μητρότητα, οπότε κατά αναλογία έχει περισσότερο λίπος. Τα λιποκύτταρα είναι λίγο πιο ανθεκτικά. Και ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει η ηλικία και σε γυναίκες που πλησιάζουν στην εμμηνόπαυση, πραγματικά γίνεται αρκετά δύσκολο και πρέπει να υπάρχει έτσι μια καλή πειθαρχία και μια ισορροπία στη διατροφή μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σωστό σωματικό βάρος. Δεν πειράζει, είναι ιερός ο σκοπός. Αυτό κρατάμε εννοείται. Οι γυναίκες. Επίσης, κατά τη διάρκεια μιας περίοδου που όλοι μας προσπαθούμε να απολέσουμε όσο δυνατόν περισσότερα κιλά από πάνω μας με το σωστό τρόπο, πάντα βοηθάει το τευτέρι που λέμε εμείς να σημειώνουμε όλους τους δείκτες και όλα τα στοιχεία και τους αριθμούς που έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό μας, που έχουν να κάνουν με το βάρο μας, το βάρος μας, με τις συνθήκες του σώματός μας γενικότερα στις οποίες βρίσκεται. Υπάρχει κάποιος τρόπος να υπολογίσουμε τελικά το πόσο σωστό βάρος έχουμε πάνω μας? Αν έχουμε το σωστό βάρος κοιτάξτε, ή το λάθος. Αν θέλουμε πρόχειρα έτσι να υπολογίσουμε, αν είμαστε μέσα στη φυσιολογική καμπύλη, ένας δείκτης είναι ο δείκτης μάζας σώματος. Υπολογίζεται αν βάλουμε το βάρος μας προς το ύψος στο τετράγωνο και στην ουσία αν η διαίρεση αυτή μας δώσει αποτέλεσμα μεταξύ του αριθμού 18,5 με 25, ωραία, λέμε ότι ένας άνθρωπος είναι σε φυσιολογική κατανομή. Αν τώρα το αποτέλεσμα είναι από 25 έως 30, αυτό θεωρείται υπερβαρότητα. Από 30 έως 35 λέμε ότι είμαστε στον πρώτο βαθμό παχυσαρκίας. Από 35 έως 40 είναι ο δεύτερος. Και από 40 και πάνω θεωρείται ότι είναι πλέον κλινική παχυσαρκία, που εκεί πέρα θεωρείται ότι είναι πλέον ασθένεια. Τώρα, επειδή όλα αυτά που συζητάμε, υπάρχει πολλοί κόσμος που πιστεύω ότι έχει απορίες και θέλει λίγο περισσότερο να καταλάβει και να δει αν αυτός στην παρούσα φάση τι αλλαγές πρέπει να κάνει. Θεωρώ ότι είναι μια δυνατότητα τώρα μέσα από την εκπομπή να μην διστάσουν, να επικοινωνήσουμε το τηλέφωνο της εταιρείας στο 281-0-311-888. Θα έχουν τη δυνατότητα να έχουμε ένα προσωπικό ραντεβού. Εκεί με το MediScan 8 σημείων θα μπορέσουμε να δούμε αναλυτικά πώς το σώμα έχει μοιράσει το βάρος, πόσο φαίνεται ο μεταβολισμός τους να συνεργάζεται και με βάση αυτό που θέλουν να πετύχουν μπορούμε να προτείνουμε το κατάλληλο διατροφικό σχήμα ή κάποιο μηχανισμό που να βοηθήσει το σώμα τους να έρθει στα επίπεδα που θέλουν να έχουν. Θα μπορούσατε να μας δώσετε 2-3 συμβουλές, θα πω εγώ, γιατί όταν έρχεσαι σε άμεση επαφή με τους ειδικούς, πάντα θέλεις να πάρεις όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς και να μπούμε στη διαδικασία έτσι να αγαπήσουμε λίγο περισσότερο το σώμα μας, να το φροντίσουμε περισσότερο, να το βοηθήσουμε με 2-3 απλές τεχνικές. 2-3 πράγματα που αν τα αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας, σίγουρα θα ευνοηθεί περισσότερο και το ίδιο μας το σώμα. Κοιτάξτε. Οι άνθρωποι που επιλέγουν στην προσπάθεια αυτή να συνεργαστούν με Diet System θεωρώ ότι είναι πλήρως προστατευμένοι, γιατί το διατροφικό πλάνο που ακολουθούν έχει μια τεράστια ποικιλία στα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται το σώμα, είναι σωστά καταμερισμένη η πρωτεΐνη, το λίπος, οι υδατάνθρακες. Και γλυκό υπάρχει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι σημαντικό αυτό. Σωστά, γλυκό, γιατί πάντα είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεσαι ότι καταναλώνεις όλες τις ομάδες τροφών, ότι δεν τιμωρείσαι και ότι δεν έχεις να στερηθείς τίποτα. Και όχι ότι απλά οι υπόλοιποι τρώνε και εσύ είσαι με τα νερόβραστα, τη ζυγαριά και ότι όλο αυτό ας πούμε σε εκνευρίζει κτλ. Ο τρόπος που είναι οργανωμένο το σύστημα διατροφής της Diet System διατηρεί το μυαλό σε μια ηρεμία, ικανοποιεί το στομάχι, γιατί αυτή η ποικιλία ότι κάθε μέρα είναι κάτι άλλο δεν με κάνει να αισθάνομαι ότι τρώω τα ίδια και τα ίδια, που πολλές φορές όταν προσπαθούμε να κάνουμε διατροφή μόνοι μας και γιατί μπορεί να μας πιέζει ο χρόνος αλλά και γιατί δεν έχουμε τη γνώση, πολλές φορές οι επιλογές είναι επαναλαμβανόμενες.
Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν στερούμε... Είναι και ένας από τους λόγους που πολλές φορές παρατούμε όλο αυτό πολύ που έχουμε βάλει στη διαδικασία να χάσουν πολλά κιλά μέσω της διατροφής. Είπε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, είναι ότι πολλές φορές μας τυχαίνει μια κοινωνική υποχρέωση. Εκείνη τη μέρα χαλάμε το πρόγραμμα, ναι, και εδώ πέρα δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά, χαλάμε το πρόγραμμα και λέμε θα το ξεκινήσω από Δευτέρα. Mm. Έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το σύστημα διατροφής, diet system, ακόμα και αν μια μέρα πάει χάλια, δηλαδή εγώ έξω φάω παραπάνω, ούτως ή άλλως συμβουλεύουμε ότι θα πρέπει να έχουν καταναλώσει όλα τα γεύματα της μέρας, γιατί είναι διαφορετικά να πας σε μια κοινωνική περίσταση και να είσαι νηστικός, ναι, και διαφορετικά να έχεις καταναλώσει τα γεύματά σου, πολύ καλύτερα μπορείς να το χειριστείς, αλλά ακόμα και αν μια μέρα πάει τελείως λάθος, δεν χάθηκε η προσπάθεια, αλλά την άλλη μέρα όλα είναι οργανωμένα και σε περιμένουν. Η ομάδα λοιπόν της Diet System με τακτικές επαναληπτικές συναντήσεις με τους ανθρώπους που ζητάνε τη βοήθειά μας, τους δίνουν το κουράγιο, τους εμψυχώνουν, βλέπουν μετρήσιμα αποτελέσματα, οπότε τους βοηθάει να φτάσουν στο τελικό του στόχο. Τώρα, οι άνθρωποι που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία, σίγουρα σημαντικό είναι να μην καταφεύγουν σε μονοφαγία. Θα πρέπει το διαιτολόγιο τους να έχει από όλες τις ομάδες τροφών πρωτεΐνη, λίπος, υδατάνθρακα σε σωστή αναλογία. Οι πρωτεΐνες αργεί το στομάχι να τις διασπάσει, οπότε τους κρατάει και πιο πολλή ώρα σε κορεσμό. Δεν θα πρέπει όμως να πάνε και στο αντίθετο άκρο και να λένε ότι εγώ θα κάνω μια πρωτεϊνική δίαιτα και θα εξαιρέσω τους υδατάνθρακες κτλ. Γιατί αυτό δημιουργεί σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα στον οργανισμό. Τροφή του εγκεφάλου, δεν μπορούμε να την. Εδώ βλέπω πάντως κάποια σημαντικά στοιχεία για να επισπεύσω έτσι τη διαδικασία. Βλέπω και το χρόνο δυστυχώς και μας πιέζει πάρα πολύ. Ωραία, ο εγκέφαλος χρειάζεται 20 λεπτά από την έναρξη του γεύματος για να διακόψει το αίσθημα πείνας. Είναι το αίσθημα πείνας. Πρέπει να είμαστε συνειδητά την ώρα που καταναλώνουμε την τροφή και όχι μπροστά σε μια τηλεόραση ή σε υπολογιστή στο κινητό και να ακατάληπτα να καταναλώνουμε τροφή. Γιατί, ένα ακόμα λάθος που κάνουμε όλοι. Σίγουρα και σαν ποσότητα ξεφεύγουμε πολύ και σαν θερμίδες. Πρέπει να μασάμε αργά την τροφή μας, να είμαστε συγκεντρωμένοι την ώρα που τρώμε. Πρέπει να ενυδατώνουμε πολύ καλά το σώμα μας, να βοηθάμε και να απορροφήσει θρεπτικά στοιχεία, αλλά και πιο εύκολα να διώξει τις τοξίνες. Και πολλά μπαχαρικά. Μπαχαρικά, όχι πολύ αλάτι και ζάχαρη, τέλεια, τα οποία έτσι γερνάνε το μεταβολισμό, τον κουράζουν, κάνουν κατακρατήσει το σώμα. Τσάι, καφέ. Τσάι και καφέ, μέχρι 2-3 ποτήρια τη μέρα βοηθάνε, αυξάνουν και τη θερμογενετική επίδραση της τροφής. Λίγη άσκηση στο επίπεδο που ο κάθε άνθρωπος μπορεί, είτε είναι το περπάτημα είτε μια άλλη πιο οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα. Ξεκούραση, έλεγχος του στρες. Και όχι άγχος. Και όχι άγχος. Να πάνε όλα καλά, χωρίς το άγχος. Το διώχνουμε. Κυρία Κιούση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα ο χρόνος μαζί σας περνάει πάρα πολύ γρήγορα, διότι μας μεταφέρετε πολύ σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες που δεν γνωρίζαμε για τον ίδιο μας τον οργανισμό. Ιδέα δεν έχουμε. Το μόνο που έχει να κάνει ο κόσμος είναι απλά να καλέσει στο 2810311888 για περισσότερη συμβουλευτική, αλλά και για τα γεύματα τα οποία εξασφαλίζουν σίγουρη και ασφαλή απώλεια βάρους. Είμαστε πολύ κοντά στο καλοκαίρι, άλλοι τους απασχολεί και τα ρίτιδα, το τοπικό πάχος. Όλα υπάρχουν λύνονται στο Diet System Clean και μηχανισμοί τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και το κομμάτι της διατροφής είναι αρρωγός σε οτιδήποτε και να θέλουν να πετύχουν. Σας ευχαριστούμε πολύ.